Λύση στο σύνθετο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αμπελουργοί, ηνοποιοί και οξοποιοί, δίνει η πρόταση που κατέθεσε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η Ένωση Ηρακλείου με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Μύρωνα Χιλετζάκη, που ζητάει επιδότηση των ηνοποιών για τη διάθεση σε χαμηλή τιμή του απόλυτου κρασιού για την παραγωγή ξιδιού, οι πωλήσεις του οποίου έχουν ανέβει έως και 500%. Συζήτησα με τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Οξιοποιών Ελλάδος. Του έθεσα μία πρόταση επίσημη. Όλοι οι νοποιοί της χώρας που έχουν αποθέματα και δεν μπορούν να τα πουλήσουν, μπορούν και αν αποδεχτεί και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να μπορέσει να απορροφήσει όλες τις ποσότητες αποθεμάτων άμεσα με χρήματα που θα δώσουν μία ρευστότητα στην αγορά, δηλαδή στον νοποιό, να αδειάσουν οι δεξαμενές των νοποιών, έτσι έστω να υποδεχτούμε το νέο τρίγο που έρχεται μέσα σε λίγους μήνες. Εκατομμύρια λίτρα κρασιού παραμένουν στις αποθήκες των ηνοποιών της χώρας, με 3.500 τόνους να βρίσκονται μόνο στις δεξαμενές της Ένωσης Ηρακλείου εξαιτίας των μέτρων για το κορονοϊό. Οι ηνοποιοί αυτή τη στιγμή έχουν τελματίσει πολύ, ωστόσο δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ούτε το 5% των ποσοτήτων που έχουν αποθηκεύσει μέσα στις δεξαμενές τους. Οι δεξαμενές είναι γεμάτες. Ακόμα πιο ισχυρό είναι το πλήγμα που κινδυνεύουν να δεχθούν οι σταφυλοπαραγωγοί, αφού το αδιάθετο κρασί δεν αφήνει χώρο για το φετινό προϊόν στις δεξαμενές. Την ίδια ώρα, άνφιση γνωρίζουν οι πωλήσεις του ξιδιού, με τους οξοποιούς να βλέπουν τα αποθέματά τους να εξαντλούνται. Όλοι οι οξιοποιοί όλης της Ελλάδος έχουν πενταπλασιάσει και δεκαπλασιάσει τις ποσότητες που πουλάνε σε ξύδι, έτσι ώστε τις επόμενες 10 με 15 μέρες να έχουν σοβαρό πρόβλημα. Η κατανάλωση του ξιδιού έχει εκτοξευτεί το τελευταίο διάστημα, αφού πρόκειται για ένα προϊόν που παραδοσιακά χρησιμοποιείται στα νοικοκυριά εξαιτίας της ήπιας φυσικής απολυμαντικής του ιδιότητας. Πώς το χρησιμοποιούσαν οι γιαγιάδες. Ξεπλένανε τα φρούτα και τα λαχανικά με ξύδι και νερό. Καλύτερα να σφουγγαρίζεις με ξύδι και νερό στον κουβά σου παρά με χλωρινό νερό. Άμα έχεις μικρά παιδιά που μπουσουλάνε κάτω, είναι αποτελεσματικό και δεν είναι τοξικό. Σε επιστολή της η ΕΑΣΥ ζητάει από το Υπουργείο την επιχορήγηση των ηνοποιών με 15 λεπτά ανά κιλό για την κάλυψη του κόστους της αγοράς των σταφυλιών που κοιμάνθηκε στα 30 λεπτά το κιλό, καθώς και της ηνοποίησης και των λειτουργικών εξόδων. Η ΕΑΣΥ μπορεί να διαθέσει συνολική ποσότητα 3 εκατομμυρίων κιλών κρασιού, το οποίο διαθέτει στις αποθήκες της, στην τιμή του 0,40 ευρώ ανά κιλό, η οποία επιμερίζεται σε 0,25 ευρώ από την Ομοσπονδία Οξοποιών και 0,15 ευρώ από κρατική βοήθεια ανά κιλό. Εγώ κάνω έκκληση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης την επιστολή που του στείλαμε την περασμένη Πέμπτη, και η Ένωση Ηρακλείου, αλλά και η Ομοσπονδία Οξιοποιών Ελλάδος, να την υιοθετήσει και να μας δώσει αυτή τη βδομάδα μία απάντηση, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία απορρόφησης του ίνου από τα οξιοποιεία.